Επιστρέψουμε τώρα στην Κηφισιά. Εκεί βρίσκεται πάντα έξω από το σπίτι του κυρίου Αντώνη Σαμαρά ο Γιώργος Βαρεμένος. Γιώργο, για μία ακόμη φορά, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνηση εκεί, θα θέλαμε να ξέρουμε τι διαγράφεται, τι έγινε και τι πρόκειται τυχόν να συμβεί στο λεγόμενο πλέον στρατόπεδο Σαμαρά. Λιάννα, ουδέν νεότερον από την Κηφισιά. Ούτε και ο κύριος Στεφανόπουλος που έκανε το μεγάλο βήμα εξόδου από τη Νέα Δημοκρατία φάνηκε από εδώ. Από ό,τι φαίνεται, η σημερινή νύχτα θα είναι μικρότερη από τη χθεσινή. Αύριο όμως. Και ρωτάμε γιατί σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ο κύριος Κλήτος και ο κύριος Γεροντόπουλος το σκέφτονται και δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφασή τους. Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, ο κύριος Γεροντόπουλος, αύριο ή το πολύ μεθαύριο θα ανακοινώσει την απόφασή του. Είδομεν. Πριν όμως ας δούμε ορισμένες δηλώσεις βουλευτών θεωρουμένων σήμερα προσκυμένων στον κύριο Σαμαρά. Μάλιστα.